Είμαστε φίλες και φίλοι στην τελική ευθεία πριν από τις ευρωεκλογές και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε εδώ κοντά μας τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούπα. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλά. Άρτια αφιχθείς από Θεσσαλονίκη? Ναι, ναι. Όχι, χτες το βράδυ ήμουν Πειραιά. Είχαμε μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Κοραή. Άρα γυρίσατε Πειραιά. Γύρισα, ναι, χτες το μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Πώς προλαβαίνετε, τα λέγαμε και στο διάλειμμα, πώς προλαβαίνετε αυτές τις μέρες οι πολιτικοί αρχηγοί από τη μία περιοδία στην άλλη με τον κόσμο? Βέβαια είστε μες στον κόσμο, ζείτε τον παλμό, παίρνετε τα μηνύματα. Τι μηνύματα έχετε πάρει μέχρι στιγμής? Θετικά μηνύματα. Ο κόσμος έχει ενδιαφέρον, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από διάφορα κόμματα, από άλλα κόμματα και από την κυβέρνηση, κάπως να είναι υποτονικό το κλίμα αυτών των εκλογών. Των ευρωεκλογών, αλλά τα μηνύματα είναι καλά. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει μια δυσαρέσκεια και για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης. Και βεβαίως ακούει, βλέπουμε μια εμπιστοσύνη στο κόμμα μας. Θέλει να ακούσει, προβληματίζεται για μια σειρά ζητήματα, έχει ερωτήματα. Και υπάρχει θετική γενικά απήχηση. Θέλω, μιας και είπαμε για τις περιοδίες, να σταθώ λίγο στη Θεσσαλονίκη, γιατί όλη η πολιτική αρχηγή, αύριο ο κύριος Μητσοτάκης θα ξαναπάει, είδαμε τον κύριο Κασελάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη και εσάς. Είναι αυτό που λέμε η μάχη της Βόρειας Μακεδονίας, γιατί υπάρχει μια ανησυχία, μήπως υπάρχει παρέκκληση προς τα δεξιά αρκετά μεγάλη. Η μάχη της Βόρειας Ελλάδας, μάλλον, όχι της Βόρειας Μακεδονίας. Της Βόρειας Ελλάδας. Της Βόρειας Ελλάδας. Έχουμε μπερδευτεί τώρα. Έχετε δίκιο, αφήστε τα τώρα. Της Βόρειας Ελλάδας, σωστό. Λόγω της Βόρειας Μακεδονίας όμως υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και θέλω να σας ρωτήσω. Είδαμε τώρα το Μίτσκοσκι να λέει: θα λέω τη χώρα μου όπως θέλω και αν δεν θέλετε πηγαίνετε στη Χάγη. Είδαμε την πρόεδρο της Δημοκρατίας να έχει σηκώσει και αυτή τη σημαία της αντίδρασης. Εσείς τι λέτε? Είδα ότι το ΚΚΕ λέει ότι αυτή η συμφωνία έγινε μόνο για να μπει στο ΝΑΤΟ η διπλανή μας χώρα, η γειτονική μας χώρα. Από εδώ και πέρα τι κάνουμε? Κυρώνουμε τα μνημόνια, δεν τα κυρώνουμε? Τι συμφέρει την Ελλάδα να κάνει? Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι επιβεβαιώνεται και η θέση και η πρόβλεψη, αν θέλετε, που είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας όταν γινόταν η κύρωση, η ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών, ότι σιγά σιγά θα υπάρξει αποσταθεροποίηση στα Βαλκάνια, ότι αυτή η συμφωνία δεν επιλύει ουσιαστικά ζητήματα εθνικισμών, αλυτρωτισμού, τέτοια ζητήματα, αλλά γίνεται μόνο και μόνο για να ενταχθεί η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ. Και βεβαίως όποια διεύρυνση του ΝΑΤΟ έχουμε όλα τα τελευταία χρόνια και όλα τα προηγούμενα χρόνια πάντα οδηγούσε σε αποσταθεροποίηση, δεν έλυνε ουσιαστικά προβλήματα. Και μάλιστα θα σας θυμίσω, κύριε Μαυραγάνη, ότι το ΚΚΕ και στη Βουλή τότε, καταψηφίζοντας την συνθήκη, τη Συμφωνία των Πρεσπών, είχε πει και είχε προβλέψει ότι σιγά σιγά ακόμα και το όνομα από Βόρεια Μακεδονία θα εξαλειφθεί, θα μείνει σχέτο Μακεδονία. Αυτό που παρότι, κάνετε τώρα. Παρότι βάζαμε ως όρο εμείς ότι βεβαίως να είναι σύνθετη ονομασία, έργα όμνες, που μπορεί να έχει, αλλά μόνο γεωγραφικό προσδιορισμό τη λέξη Μακεδονία. Μόνο γεωγραφικός προσδιορισμός, γιατί από τα παλιά χρόνια, τέλος πάντων, η Μακεδονία, η γεωγραφική, επεκτηνόταν και σε τμήμα της Βόρειας Μακεδονίας ιστορικής και της Βουλγαρίας και λοιπά. Ήταν μια ευρύτερη περιοχή. Άρα τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Η κυβέρνηση είναι μπροστά σε τρία μνημόνια που δεν τα κυρώνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ της λέει να τα κυρώσει. Το ΚΚΕ τι λέει? Το ζήτημα είναι ότι αυτή η συμφωνία ήταν λάθος από την αρχή. Και έχει να κάνει με αυτό που λέμε την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Εκεί ήταν η αρχή του κακού και έτσι θα πηγαίνει το ζήτημα. Από εδώ και πέρα θα έχουμε συνεχείς προκλήσεις, θα έχουμε ένταση των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών ανάμεσα στα δύο κράτη και στις άρχουσες τάξεις αυτών των χωρών, γιατί οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα των δύο γειτονικών λαών. Άρα, εφόσον δεν λύθηκαν ουσιαστικά ζητήματα που οδηγούν σε αλυτρωτισμούς, σε εθνικισμούς κλπ., όπως το ζήτημα και της γλώσσας και της ιστορίας, των βιβλίων, το τι διδάσκονται κλπ., αυτά τα ζητήματα μένουν ξεκρέμαστα και τελικά μένει μόνο η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ένταξη στο ΝΑΤΟ σημαίνει συμμετοχή σε πολέμους, συμμετοχή σε ανταγωνισμούς
Και άρα λέτε να μην, βλέπουμε να μην προχωρήσουμε να ούτε στην κύρωση, κύριε Γραμματέα, ούτε στην κύρωση των μνημονίων, να μην προχωρήσει η κυβέρνηση. Ό,τι αφορά το ΚΚΕ, εμείς λέμε, όπως καταψηφίσαμε τη συμφωνία των Πρεσπών, έτσι θα καταψηφίσουμε και τα μνημόνια. Μάλιστα. Ακόμα και αν τα φέρει για κύρωση, θα τα καταψηφίσουμε. Είναι, γιατί θεωρούμε συνολικά ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση αυτή η συμφωνία. Να πάμε λίγο και στα ελληνοτουρκικά. Είχαμε πριν από μία εβδομάδα τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν. Από ότι δεν ενημερώθηκε το ΚΚΕ. Θα ήθελα να μου πείτε αν σας ανησυχεί πώς θα κινηθεί και η γείτονα, γιατί βάζει θέμα. Έκανε τη μονή της χώρας. Για τα πάρκα δημιουργεί πρόβλημα. Με τη γαλάζια πατρίδα δημιουργεί πρόβλημα. Τι λέτε? Ναι, νομίζουμε ότι το κλίμα εφησυχασμού που καλλιεργεί η κυβέρνηση και άλλα κόμματα δεν θα πρέπει να μας επαναπαύσει. Εμείς θεωρούμε ότι η άρχουσα τάξη και η κυβέρνηση του κυρίου Ερντογάν έχει σταθερούς στόχους και όλες τις διεκδικήσεις της τις έχει στο τραπέζι, ανοιχτές. Μπορεί να μην τις λέει κατά διαστήματα τόσο ανοιχτά, κάποτε προκαλεί, όπως είναι για παράδειγμα και για αυτά τα ζητήματα της μονής της χώρας ή και για την Αγία Σοφιά πριν. Τώρα, για παράδειγμα, στη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, ακούσαμε τον κύριο Ερντογάν να λέει ότι ναι, μνημείο της UNESCO, θα κάνουμε κάποιες ανακατασκευές, κάποιες επιδιορθώσεις, γιατί χρειάζεται και θα είναι επισκέψιμο το μνημείο. Μα και η Αγία Σοφιά είναι επισκέψιμη, αλλά έχει μετατραπεί σε τζαμί. Θα είναι τζαμί. Δεν θα είναι ο Βυζαντινός ναός το ιστορικό μνημείο της UNESCO που προστατεύεται και επισκέπτεται ο κόσμος, ή για παράδειγμα τον ακούσαμε στη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει ξανά για τουρκική μειονότητα στη Θράκη, να μιλάει για επίλυση του κυπριακού, επίλυση εντός εισαγωγικών, στη βάση των δύο κρατών και όχι της Ομοσπονδίας, του ενιαίου κράτους δηλαδή. Τον ακούσαμε να μιλάει ξανά, να μιλάει για, και να αφήνει υπονοούμενα για τις γκρίζες ζώνες και για όλα αυτά, δηλαδή τα ανοιχτά ζητήματα. Και πιστεύουμε ότι θα έρθει σιγά σιγά αυτό που έχουμε εκτιμήσει εμείς και το εκτιμάμε ακόμα, ότι θα πάμε για την ονομαζόμενη, την περιβόητη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, που αφορά βέβαια μεγάλες εταιρείες, μεγαθύρια, πολυεθνικές, ξένες και εγχώριες και ελληνικές και τουρκικές ανάμεσα στις δύο χώρες για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, που όλα αυτά θα συμπαρασύρουν όμως και κυριαρχικά δικαιώματα. Ζητήματα κυριαρχίας της χώρας, γιατί τα θέματα της γαλάζιας πατρίδας ο Ερντογάν και η τουρκική αστική τάξη τα έχει επίσης στην επικαιρότητα και με κάθε ευκαιρία. Βέβαια, από την άλλη, να πούμε το θετικό ότι όλο αυτό το διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, δεν έχουμε τις παραβιάσεις. Αυτό δεν θα μπορούσε κάποιος να το δει σαν κάτι θετικό, λέτε ή όχι? Μα κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές ρωτιόμαστε αν θέλουμε το διάλογο. Μα φυσικά τα ζητήματα με διάλογο θα λύνονται, με διαπραγματεύσεις θα λύνονται, με προσπάθεια διαμόρφωσης ενός κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στους δύο λαούς. Γιατί ξαναλέω ότι οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει, κανείς δεν διεκδικεί, τουλάχιστον όσον αφορά τον ελληνικό λαό, εδάφη, για παράδειγμα, που ανήκουν με συνθήκες διαμορφωμένες πλέον ιστορικά στην Τουρκία. Όμως η Τουρκία διεκδικεί εδάφη και μιλάει για γκρίζες ζώνες, μιλάει για νησιά του Αιγαίου που είναι υποτίθεται δικά της κλπ. Ζητήματα που τα έχουν λύσει διεθνείς συνθήκες. Και ξέρουμε ότι τέτοιες συνθήκες που αφορούν σύνορα, που αφορούν κυριαρχικά δικαιώματα, ζητήματα κυριαρχίας, αλλάζουν μόνο με πολέμους. Δεν γίνονται, δεν αλλάζουν, γιατί οι διεθνείς αυτές συνθήκες και συμφωνίες έγιναν μετά από αιματηρούς πολέμους. Και έγινε ένας οπωσδήποτε συμβιβασμός και καταλήχθηκαν αυτές οι συνθήκες που καθόρισαν τα σύνορα, καθόρισαν μια σειρά ζητήματα που αφορούν είτε ονόματα, είτε, ξέρω, για παράδειγμα, ο χαρακτηρισμός της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη από τη συνθήκη της Λοζάνης κλπ. Άρα αυτά δεν αλλάζουν έτσι απλά. Να πάμε λίγο και στο τομέα της οικονομίας, κύριε Γραμματέα. Νομίζω ότι σε όλες αυτές τις επαφές που έχετε με τον κόσμο θα είναι από τα πρώτα ζητήματα που σας θέτουν. Είναι κάτι που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, ειδικά τα φτωχότερα νοικοκυριά. Και είχαμε χθες την αποστολή μιας επιστολής του κύριου Μητσοτάκη στην Κομισιόν σε σχέση με την εσχροκέρδεια των πολυεθνικών. Τι λέτε εσείς γι' αυτό, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει ο ελληνικός λαός να του στείλει μια επιστολή μεγάλη
στις 9 του Ιούνιου, στις ευρωεκλογές, και να καταδικάσει, αυτή την πολιτική. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Μητσοτάκης κάνει σαν να μην έχει καταλάβει τίποτα ή να μην θυμάται τίποτα για το τι ψήφισε το κόμμα του και ο ίδιος το 1992. Που εντάξει, μπορεί να έχουν περάσει 32 χρόνια, αλλά δεν είναι και πολύ μακρινό και όλοι θυμόμαστε τη συνθήκη του Μάστριχτ που μετέτρεψαν την ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εκεί είναι οι περιβόητες ελευθερίας κίνησης προσώπων, εμπορευμάτων, κεφαλαίων κλπ. Ιδιαίτερα η ελεύθερη και η απελευθέρωση των εμπορευμάτων και των κεφαλαίων στις χώρες της Ευρώπης, στα κράτη-μέλη, οδηγεί σε αυτό που έχουμε σήμερα. Δηλαδή η κάθε πολυεθνική, ο κάθε μεγάλος μονοπωλιακός όμιλος οποιασδήποτε χώρας, κράτους, μέλους της Ευρώπης, ο γερμανικός, ο γαλλικός, ο οποιοσδήποτε άλλος, μπορεί να πάει τα προϊόντα του σε άλλη χώρα και στη βάση του μέγιστου κέρδους, διότι τον καπιταλιστικό όμιλο, το μονοπόλιο, το ενδιαφέρει μόνο το κέρδος. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Μπορεί να καθορίζει τιμές προϊόντων στα πλαίσια της ελευθερίας κίνησης των εμπορευμάτων και των κεφαλαίων. Άρα, είναι το ίδιο προϊόν, άρα λοιπόν, αυτό ακριβώς το ζήτημα, στην Ελλάδα, φτηνότερο σε άλλη χώρα. Τι να πει στην κυρία Φόντερ Λάιεν ο κύριος Μητσοτάκης με την επιστολή του, αφού αυτό ψήφισε. Και βεβαίως ξέρουμε ότι ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, έτσι όπως την βιώνει ο ελληνικός λαός και ματώνει καθημερινά, γιατί δεν του φτάνουν να ζήσει μέχρι τις 15 του μήνα ο μισθός, οφείλεται πρώτα απ' όλα σε συγκεκριμένους παράγοντες. Και αν θέλετε, επιτείνεται ακόμα περισσότερο αυτό το πρόβλημα και γίνεται πραγματική γάγκρανα για τα λαϊκά νοικοκυριά από τους χαμηλούς μισθούς, τις χαμηλές συντάξεις, που εδώ και πάνω από 10-15 χρόνια βρίσκονται ούτε καν στα επίπεδα που ήταν πριν 15 χρόνια, με τεράστια μείωση, 27% υπάρχει μείωση του κατώτερου μισθού όλα αυτά τα ήρθαν χρόνια. Ήρθαν κάποιες αυξήσεις του βέβαια, μισθού. Αλλά δεν φτάνουν τώρα, θα πει κάποιος. Μα δεν αυτά τα επιδόματα, η επιδοματική πολιτική δεν φτάνει ούτε για ζήτο. Γιατί την ίδια στιγμή έχει εκτιναχθεί η ακρίβεια. Όταν είσαι, οι μισθοί είναι χαμηλότεροι με το πριν 10-15 χρόνια, καταλαβαίνει και έχει εκτιναχθεί η ακρίβεια στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, αυτά που καταναλώνει κάθε οικογένεια. Όταν έχει επίσης εκτιναχθεί οι φόροι, έχουν εκτιναχθεί οι φόροι, υπάρχει πραγματική φορολογία για λαϊκά νοικοκυριά. Τα κρατικά έσοδα έρχονται κατά 95% από φόρους που πληρώνει ο εργαζόμενος λαός. Ο εργάτης, ο υπάλληλος, ο επαγγελματοβιοτέχνης, ο αγρότης, δηλαδή οι επιστήμονες, που, οι αυτοαπασχολούμενοι, δηλαδή που είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και μόνο 5% πληρώνει το μεγάλο κεφάλαιο, το εφοπλιστικό, το βιομηχανικό κεφάλαιο κλπ. Άρα το 95% το πληρώνει ο ελληνικός λαός και αυτό επιβαρύνει επιπλέον. Και μια ανάσα ανακούφισης, όχι ότι θα έλυνε ολοκληρωτικά το ζήτημα, αλλά η πρόταση του ΚΚΕ που είναι για σήμερα, δεν είναι για αύριο, ούτε για τη Δευτέρα παρουσία. Δηλαδή η κατάργηση του ΦΠΑ σε είδη πλατιάς, μαζικής λαϊκής κατανάλωσης. Η κατάργηση του φόρου στα καύσιμα, στην ενέργεια. Αυτά θα ήταν μέτρα ανακούφισης. Μια ανάσα για τα λαϊκά νοικοκυριά. Τώρα, όλα αυτά... Ο έλεγχος των ενοικίων επίσης. Δεν μπορεί τώρα να έχουμε αύξηση εκατομμυρίων επί εκατομμυρίων σε κέρδη 500 εταιριών, που οι πιο μεγάλες εταιρείες, οι 500, οι ελληνικές, να έχουν τρελά κέρδη και ο λαός να μην έχει ένα μισθό να ζήσει αξιοπρεπώς. Μεγάλα όλα τα ζητήματα και τη στέγη που επισημαίνεται και τη οικονομία. Θέλω να δούμε λίγο στις ευρωεκλογές, που προφανώς είναι και αυτά ζητήματα και διακυβεύματα για τα κόμματα. Έχουμε και το εύρος στην εκτίμηση ψήφου από έως. Και βλέπω σε αυτό, κύριε Γραμματέ, κύριε Κουτσούμπα, το ΚΚΕ από το 8 μέχρι το 9%. Και την Ελληνική Λύση πάνω από το ΚΚΕ, πάει στην πέμπτη θέση. Ποια συμπεράσματα βγάζετε εσείς και αν συμμερίζεστε αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις? Ναι, μελετάμε τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει μια επιφύλαξη, γιατί δεν ξέρω και πόσο οι δημοσκόποι μπορούν πραγματικά να αναλύσουν την ελληνική πραγματικότητα και τις διεργασίες που γίνονται μέσα στον ελληνικό λαό και στην νεολαία. Δεν ξέρω ακόμη αν μπορούν να εξηγήσουν, για παράδειγμα, το ποσοστό αυτών που θα απέχουν από τις εκλογές, ποια κόμματα θα πλήξει κυρίως, ή τη συμπεριφορά του εκλογικού σώματος, που ενός
ένα μεγάλο μέρος ακόμα ταλαντεύεται και προβληματίζεται για το τι θα κάνει. Εμείς αυτό που βλέπουμε από τη ζωντανή δημοσκόπηση που κάνουμε εμείς ως κόμμα στην επαφή με το λαό και όχι μόνο με τα μέλη ή τους οπαδούς ή τους ψηφοφόρους που έχουν ψηφίσει αρκετές φορές το κόμμα στο παρελθόν, αλλά από νέους ψηφοφόρους που προέρχονται και από το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αλλά και από το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία και άλλα μικρότερα κόμματα, μας λένε ότι πραγματικά προβληματίζονται, ακόμα και αν έχουν επιφυλάξει σε ένα-δυο σε επιμέρους ζητήματα με το ΚΚΕ, όμως είναι το μόνο αξιόπιστο κόμμα, το μόνο κόμμα που μπορεί να έχουν εμπιστοσύνη, το μόνο κόμμα που μπορούν την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί δεν υπάρχει μόνο η Κυριακή της 9ης του Ιούνιου, υπάρχει και η Δευτέρα της 10 του Ιούνιου και από εκεί και πέρα. Και στα συρτάρια και της Κομισιόν του Ευρωκοινοβουλίου, εκεί δηλαδή που παίρνονται οι αποφάσεις, αλλά και στα συρτάρια των κυβερνήσεων εδώ, της κυβέρνησης στην Ελλάδα, είναι μια σειρά νομοσχέδια αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι υποχρεωμένη να τα περάσει με βάση τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτά όλα έχουν αντιλαϊκό περιεχόμενο. Πλήττουν δηλαδή τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, τους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους, την ελληνική αγροτιά με την ΚΑΠ κλπ. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα σκέφτεται ο ελληνικός λαός και η νεολαία μας, και έτσι πιστεύουμε και την καλούμε τελικά να αποφασίσει να ψηφίσει. Και πρέπει να πάει να ψηφίσει. Σωστό και να είναι ψηφίσει, αυτό που λέτε, γιατί η αποχή τα τελευταία χρόνια είναι πολύ μεγάλη. Πάντως εσείς, γραμματέα, έχετε πολύ μεγάλη δημοφιλία. Φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Θυμάμαι μία πριν από κανένα μήνα, ήταν το όνομά σας και πάνω από του Πρωθυπουργού. Και βλέπω και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, γιατί θέλω ένα σχόλιο και γι' αυτό. Σε όλες αυτές τις περιοδίες, ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι τίθεται θέμα σταθερότητας, αν δεν είναι ψηλά η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Κασελάκης, είδαμε και κάποια πλάνα χθες, αν έχουμε να τα δείξουμε, πήγε σε περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας και υπέγραφε καπελάκια. Σε ποιο lifestyle λένε κάποιοι λογικοί. Εσείς πώς τους βλέπετε, τους αντιπάλους σας, να το πούμε έτσι. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία με την πρακτική της αυτά τα 5 χρόνια, από το 2019 και τελικά τον τελευταίο χρόνο με το 41% που είπε, θεωρώντας ότι σε έδωσε λευκή επιταγή ο ελληνικός λαός, κάτι το οποίο δεν ισχύει, έχει περάσει μια σειρά αντιδραστικά, αντιλαϊκά νομοσχέδια που πλήττουν το λαϊκό εισόδημα, πλήττουν δικαιώματα των εργαζομένων σε μαζικό επίπεδο. Και είναι φυσιολογικό να υπάρχει δυσαρέσκεια και να υπάρχει οργή για αυτή την πολιτική. Θα την πληρώσει, δηλαδή, θα έχει αλλαγή μεγάλη. Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι πρέπει, και εμείς αυτό καλούμε, να δώσει ένα μάθημα, μια γερή προειδοποίηση ο ελληνικός λαός, ένα γερό χαστούκι, έχω πει σε άλλη στιγμή, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς γιατί αυτό που λέει σταθερότητα, εννοεί σταθερότητα για τα κέρδη των λίγων, και αυτό σημαίνει αστάθεια για τον ελληνικό λαό, για τα λαϊκά στρώματα. Σημαίνει μια σειρά ζητήματα που θέσαμε και πριν, με την ακρίβεια, με τους μισθούς, με τις συντάξεις, με την υγεία, με την παιδεία, με τη φορολογία, με τους πληστηριασμούς, με τα υψηλά ενίκια, με το ότι ένας βραχνάς πνίγει τους Έλληνες αγρότες, τους Έλληνες επαγγελματίες που προσπαθούν να επιβιώσουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε μεγαθύρια, και τελικά βλέπουμε αυτά τα μεγαθύρια να πρημοδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κονδύλια και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τον κύριο Κασελάκη, και από την άλλη μεριά εναλλακτική, δεν μπορεί να είναι η αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε του ΠΑΣΟΚ, και βεβαίως τώρα με τον κύριο Κασελάκη, όπου έχουμε φτάσει να απογειώνεται αυτός ο εκφυλισμός, ο ιδεολογικός, ο πολιτικός, ο οργανωτικός αυτού του μορφώματος που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ παλιά, και να μετατρέπεται σε μια ακόμα χειρότερη εκδοχή του τυχοδιοκτισμού, με τις εκδοχές του lifestyle, του λίγο αμερικανάκι είμαι, αλλά και λίγο ελληναράς εδώ το παίζω, και πάει λέγοντας. Άρα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να τα δει ο ελληνικός λαός. Νομίζω έχει αυξηθεί το κριτήριο να μην μείνει μόνο στα like ή σε αυτά που βλέπει και τον εντυπωσιάζουν, αλλά να μείνει σε ουσιαστικά ζητήματα. Και αν θεωρεί ότι καλά τα λέει, για παράδειγμα, ο Κουτσούμπας, και έχει δίκιο,
και έχει δημοφιλία όπως λέτε, αυτή η δημοφιλία να εκφραστεί στο ΚΚΕ, γιατί αυτό που εκφράζει ο Κουτσούμπας, για παράδειγμα, αυτό που εκφράζουν όλα δηλαδή τα στελέχη του ΚΚΕ, οι υποψήφοι 42 ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, είναι αυτή η γνησιότητα, η αξιοπιστία, η εντιμότητα, το ήθος και η εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει ο ελληνικός λαός για να ακουμπήσει στο ΚΚΕ, γιατί υπάρχει η επόμενη μέρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, εκεί δηλαδή που παίρνονται αυτές οι αποφάσεις, και εδώ που ανατρέπονται, δηλαδή κυρίως στους δρόμους του αγώνα. Και εκεί το ΚΚΕ θα είναι παρόν. Θέλω να κλείσουμε με κάτι που νομίζω όλους τους παραξένεψε, και εμένα, όταν σας είδα να κάνετε περιοδεία στην Αμερική, στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού, σας είδα να μπαίνετε μέσα στα γραφεία της Amazon, μιας πολυεθνικής με πάρα πολλά δις πίσω της, να δίνετε το δώρο σας, το ακροκέραμο, να παίρνετε το δώρο σας, να χορεύετε και ζεϊμπέκικο, θα δούμε και πλάνα, και μετά να πηγαίνετε και σε μια άλλη Μητρόπολη του Καπιταλισμού, όπως είναι η Γερμανία. Ναι. Τι αποκομίσατε, εδώ σας βλέπουμε στην Αμερική, τι αποκομίσατε από αυτά τα ταξίδια? Βέβαια, εγώ επισκέφθηκα όχι την πολυεθνική, επισκέφθηκα τους εργαζόμενους της πολυεθνικής. Αλλά στην καρδιά της πολυεθνικής. Ναι, ναι, σωστά. Που έχουν φτιάξει ένα... Εδώ είσαι στην Amazon, πολύ, σωστά. Ναι, στην Amazon, στο σωματείο της Amazon. Έχουν φτιάξει ένα συνδικάτο που έχει γίνει υπόδειγμα για όλη την Αμερική και μάλιστα... Με κόκκινα σας υποδέχτηκε. Ναι, ναι. Και τιμημούνται, είναι εμβληματική προσωπικότητα. Ο Chris Smalls, ναι, είναι εμβληματική προσωπικότητα σε όλη την Αμερική. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Biden ζήτησε να τον συναντήσει προεκλογικά για να το ανεβάσει το κασέ. Γιατί 60.000 εργαζόμενους έχει η Amazon, και ναι, βεβαίως το σωματείο αυτό έχει, και μάλιστα είναι από αυτούς οι οποίοι βάζουν στο διαδίκτυο και λένε στις ιστοσελίδες τους ότι ένα τέτοιο εργατικό κόμμα σαν το ΚΚΕ πρέπει να φτιάξουμε και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια λέτε, άρα σας έκανε διαφήμιση. Ναι. Όχι, τι διαφήμιση, έλεγε ειλικρινά ο άνθρωπος με βάση αυτά που έβλεπε, γιατί έχει επισκεφθεί και την Ελλάδα και έχει συναντήσει εδώ το ΠΑΜΕ, άλλα εργατικά σωματεία. Ναι. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση αυτή. Όπως επίσης στιγμή επίσης σημαντική ήταν η επίσκεψη στο Κολόμπια, το Πανεπιστήμιο, όπου ήταν σε κατάληψη οι φοιτητές σε μια περίοδο μεγάλης εξέγερσης. Εκεί 46 πανεπιστημίων και πλέον έχουν αυξηθεί τώρα, για τη Μέση Ανατολή, για αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Και όλες οι συναντήσεις, όπως και στη Γερμανία επίσης, όπου πήγαμε, έτυχε η πρώτη μέρα της επίσκεψης στη Γερμανία, στο Μόναχο, να είναι η 9η του Μάη, που είναι η μέρα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών, και πήγαμε στον Ντάχαου. Επισκεφτήκαμε τον Ντάχαου, από εκεί ξέρουμε ήταν πάρα πολύ εγκλωβισμένοι και Έλληνες και Εβραίοι και κομμουνιστές και άλλοι αγωνιστές. Εκεί ο Χίτλερ και τα κρεματόρια και όλα αυτά. Είχε ένα συμβολισμό, αλλά συναντήσαμε και την ελληνική κοινότητα, η οποία παραγωγικά, μαζική, παραγωγικά. Και στο Μόναχο. Και ζεϊμπέκικο μέσα σε όλα αυτά. Τα πλάνα δεν μου έδειξες, Νεκτάριε. Είναι το ζεϊμπέκικο είναι παντού, έτσι. Να είστε, ναι, εδώ που είναι. Εδώ είναι μετά την εκδήλωση που έγινε... όχι, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν στην... Νομίζω ήταν... στη Νέα Υόρκη. Ναι, στη Νέα Υόρκη ήταν. Με την Ελλάδα η εκδήλωση, και μετά την ομιλία, τη συγκέντρωση και τη συζήτηση, μάλιστα, είχε ένα μουσικό συγκρότημα και φαγητό και λίγο κρασάκι εκεί και τσίπουρο ελληνικό, οι Έλληνες, και... Τέλεια. Και έριξε και τη ζεμπεκιά μου. Και πολύ καλά κάνατε. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, ναι, και καλή δύναμη μέχρι τις 9 του μηνός, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε να σφίξετε πολλά χέρια ακόμη και να κάνετε αρκετές περιοδίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πάμε όλοι να, και όλες να ψηφίσουμε, και να ψηφίσουμε σωστά. ΚΚΕ.